Ο τριγμός πρέπει να είναι επειδή δεν είναι βιδωμένα. Καλά, όχι ότι θα αποφύγω να έχω κάποιους τριγμούς, θα έχω σίγουρα, γιατί το φελιζόλ μεταξύ των άλλων μειονεκτημάτων που έχει, έχει και ότι όταν ακουμπάνε μεταξύ τους φελιζόλ με φελιζόλ και τρίβονται, παράγουν ήχο. Φαντάζομαι ότι κάθε πάτημα μπορεί να παράγει αυτό τον ήχο. Αλλά έτσι όπως
είναι κατασκευασμένο με τα σανιδάκια ανάμεσα και καθώς τα σανιδάκια είναι λίγο πιο ψηλά από ότι είναι στο φελιζόλ, δηλαδή το ξύλο δεν πατάει πάνω στο φελιζόλ, πατάει πάνω στα σανιδάκια δεξιά-αριστερά. Η πιθανότητα να παράγει αυτό τον ήχο είναι μειωμένη, γιατί δεν είναι κολλημένο κάτω το φελιζόλ, είναι ελεύθερο, έτσι, μέσα, ανάμεσα στα πηχάκια. Οπότε έχει κινητικότητα, θα μπορούσε δηλαδή να τρίβεται με τα ξύλα ή μεταξύ τους εκεί πέρα που υπάρχει συνέχεια. Καλά είναι και το αρμαφλέξ από πάνω, ανάμεσα στο ξύλο, που βοηθάει ακόμα περισσότερο, δηλαδή δεν έρχεται σε επαφή το ξύλο από πάνω με το φελιζόλ, μεσολαβεί το αρμαφλέξ. Θα βιδωθεί κιόλας. Από κάτω τα σανιδάκια, τα καδρονάκια αυτά είναι κολλημένα με σιλικόνη στο πάτωμα για να κάνουμε θερμοδιακοπή που λέγαμε. Είναι η φάση που τελειώνω με τη μόνωση. Βάζω ένα ακόμα layer από foam και με αυτό τον τρόπο κόβω τελείως την επικοινωνία μεταξύ της λαμαρίνας και της επένδυσης της εσωτερικής που θα έχει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μόνωση συνέχεια. Έχω φτάσει στα τζάμια τώρα. Έχει προχωρήσει η οροφή και λίγο από τα πλαϊνά σε επένδυση ραμποτέ και τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που θα κλείσω τα τζάμια και αυτό θέλει λίγη κουβέντα εδώ πέρα. Το τζάμι έχει τον κίνδυνο της υγροποίησης, δηλαδή η πολύ κρύα έξω ατμόσφαιρα σε σχέση με τη ζεστή υγρή μέσα να δημιουργήσουν υδρατμούς από την εσωτερική πλευρά, αυτό λέμε υγροποίηση. Τον αέρα, δηλαδή την υγρασία του αέρα που γίνεται νερό πάνω στα τζάμια ή γενικά σε κρύες επιφάνειες. Θα το δείτε και στα σπίτια αυτού. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα τώρα χρειάζεται πολύ καλή μόνωση γιατί όλο αυτό θα κλείσει. Όλη αυτή η περιοχή θα κλείσει και αυτή η περιοχή θα κλείσει. Οπότε για να μην έχω υγροποίηση από την πίσω πλευρά θέλει πάρα πολύ καλή μόνωση. Θέλει πολύ καλύτερη μόνωση από ό,τι θέλει η λαμαρίνα. Οπότε τι κάνω, έχω πάρει αρμαφλέξ, πεντάρι, το βάζω εδώ πέρα και από πάνω τώρα θα μπουν δύο layer, ένα απλή πολυστερίνη που θα είναι από την έξω πλευρά, από εδώ δηλαδή, και από πίσω γραφιτούχα. Θα μπει δηλαδή αυτό εδώ έτσι, επειδή έχει χώρο, για να πάρει ακόμα ένα layer, πήρα και απλή, γιατί τώρα δεν τρέχω στο πολυκατάστημα για να πάρω γραφιτούχα, μην τρελαθούμε. Η γραφιτούχα έχει 0,30L και η απλή έχει 0,31, που στην πράξη είναι τίποτα, δεν φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει θα βάλω από πίσω τη γραφιτούχα, θα βάλω από μπροστά την λευκή και ελπίζω να είμαι εντάξει. Το πεντάρι μπαίνει κατευθείαν ανάμεσα στο τζάμι και τη λαμαρίνα. Έχει ένα κενό δηλαδή. Το τζάμι είναι κολλημένο εδώ πέρα. Έχει μια απόσταση δηλαδή από το χείλο σε αυτό. Οπότε το αρμαφλέξ πάει και μπαίνει εδώ ανάμεσα. Το ίδιο και από πάνω. Είναι 3 και 3, 6 εκατοστά.
και μισό, 6,5 εκατοστά πάχους μόνωσης. Άμα γίνει υγροποίηση και έτσι,